Σάββα νομίζω μια ιδιαίτερη στιγμή για την εταιρεία. Δύο βραβεία. Δύο βραβεία μάλιστα στα Top Export, Greek Top Export Awards. Η εταιρεία μας κέρδισε δύο βραβεία. Το χρυσό στο τομέα industrial, δηλαδή παραγωγή, και ένα δεύτερο βραβείο silver σαν το καλύτερο brand, exporting brand στην Ελλάδα. Αυτό ταυτόχρονα η βράβευση πάντα σε μια εταιρεία είναι πολύ σημαντική και για την ίδια την εταιρεία και για τους εργαζόμενους, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολύ μεγαλύτερες ευθύνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι για μας δεύτερη χρονιά που κερδίζουμε το ίδιο βραβείο στον ίδιο διαγωνισμό. Φέτος αισθανθήκαμε ότι κάθε χρόνο πρέπει να δίνουμε κάτι παραπάνω για να βρισκόμαστε μπροστά και είναι ένας μεγάλος έπαινος για όλους μας, για όλη την εταιρεία και για όλο το προσωπικό. Είναι μια χαρά για μας. Λοιπόν, στις δύσκολες συγκυρίες που περνάει η χώρα, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία της χώρας και είναι δεδομένο, όπως και στις ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως στις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Για να παραμείνει μια εταιρεία σε αυτή τη χώρα και να μπορεί να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να καινοτομήσει και να βρει τρόπους εξαγωγής αυτού που παράγει. Σωστά, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και μάλιστα εμείς η εταιρεία μας το 2008 ήταν το ποσοστό περίπου 12% της εταιρείας ήταν εξαγωγικό. Το υπόλοιπο 78% ήταν συνεχώρη αγορά. Οπότε εμείς το 9 δεχτήκαμε ένα μεγάλο σοκ με την κρίση που ήρθε στην Ελλάδα. Αμέσως τα βάλαμε κάτω και είδαμε τι πρέπει να κάνουμε για να βιώσουμε, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα. Το αποφασίσαμε και έτσι γυρίσαμε στις εξαγωγές. Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται σε 80 χώρες. Τα προϊόντα της ταξιδεύουν παντού. Έχει φτάσει να είναι περίπου το ποσοστό εξαγωγών 72-73% εξάγουμε και το υπόλοιπο είναι συνεχώρη αγορά. Είναι δύσκολο για μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να καταφέρει να βρει αγορές και να εξάγει σε 80 χώρες. Θα έλεγα δεν έχει σημασία πού είσαι όταν θα στείλεις το προϊόν σου στο εξωτερικό. Δεν έχει σημασία αν είσαι στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Αρκεί να είσαι καλός. Και για να κάνεις εξαγωγές χρειάζονται δύο βασικά πράγματα. Το προϊόν, δηλαδή να κοιτάξεις την παραγωγή σου και μετά η πρόθεσή του. Να πας σε εκθέσεις, να ταξιδέψεις, να κάνεις επαφές, να ανοίξεις το πελατολόγιο σου. Τι θα έλεγες στους ανθρώπους που επιχειρούν, γιατί περνάει δύσκολα και το επιχειρήν στην Ελλάδα με αυτή την κρίση. Να επιμείνουμε ή όχι? Φυσικά και να επιμείνουμε και να στραφούμε να δούμε καταρχήν το προϊόν μας, να δούμε τι παράγουμε και μετά να δούμε αυτό που παράγουμε ποιοι θα το θέλανε στο εξωτερικό. Και έτσι να αναπτυχθούμε.